Καλώς ήρθατε στο κανάλι του Σόλωνα. Εγώ είμαι η Ιωάννα Μουτσοπούλου και δίπλα μου είναι ο Γιάννης Παρασκευουλάκος. Σήμερα είναι 29 Ιανουαρίου του 23 και λέμε να μιλήσουμε για την κρίση στην πολιτική και την κοινωνία. Βέβαια δεν θα φτάσει μία συζήτηση, αλλά όσο πάει αυτή η πρώτη συζήτηση. Και χρωστάμε ακόμη μία ακόμη συζήτηση για τη συνωμοσιολογία, τις συνωμοσίες. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε με μερικά γενικά λόγια για την κρίση σήμερα. Να, θες να μιλήσεις, να πω εγώ. Προχώρα. Λοιπόν, αυτή η κρίση που έχουμε σήμερα είναι πολλαπλή. Δεν είναι ούτε μόνο οικονομική, ούτε μόνο στρατιωτική, ούτε μόνο πολιτική. Είναι κυρίως κρίση πολιτισμού. Και όταν λέμε πολιτισμού, δεν εννοούμε απλά συνήθειες, ήθη και έθιμα. Εννοούμε κάτι πολύ πιο βαθύ, είναι θέμα σκοπών του κάθε λαού, του κάθε έθνους και της ίδιας ανθρωπότητας. Αυτή την κρίση τη βλέπουμε εδώ και πολλά χρόνια. Στην αρχή είχαμε την κρίση των ιδεολογιών, δηλαδή οι άνθρωποι δεν είχαν πια ιδεολογίες. Τώρα έχουμε άλλη κρίση, η οποία είναι πολύπλοκη και χαοτική θα έλεγα. Στις κρίσεις συνήθως γεννιούνται και οι ευκαιρίες για να κάνουμε τα βήματα μπροστά, βήματα πρόοδου, και όταν λέω πρόοδου δεν εννοώ πρόοδου τεχνολογικής, αλλά πρόοδου στη συνείδησή μας. Αλλά υπάρχουν και οι ευκαιρίες, δυστυχώς, να κάνουμε πιστοδρόμηση. Αυτά πρέπει να συζητηθούν. Γιατί σε τέτοιες εποχές, επειδή ο άνθρωπος αισθάνεται ανασφάλεια, άρα και φόβο, προσπαθεί να γυρίσει πίσω σε κάτι γνωστό, σε ένα άλλο πολίτευμα, σε ένα άλλο καθεστώς, σε παλιές συνήθειες ζωής, γιατί όλα αυτά συνδέονται. Άλλοι προσβλέπουν στο μέλλον με μια αφέλεια, άλλοι πιστεύουν ότι θα γίνει κάποιο θαύμα και θα τους σώσει. Γενικά όμως κανείς δεν προσβλέπει πραγματικά στο μέλλον, ούτε είναι διατεθειμένος να κρατήσει από το παρελθόν αυτά που ήταν τα καλά, τα σωστά στοιχεία. Να πάμε πρώτα στην οπισθοδρόμηση, δηλαδή στην τάση των ανθρώπων να πάνε στο παρελθόν. Στο παρελθόν τι έχουμε? Έχουμε τον ολοκληρωτισμό, όπως θα λένε μερικοί άνθρωποι, το λένε εδώ και πολλά χρόνια βέβαια, μόνο ένας Παπαδόπουλος θα μας έσωζε. Λες και αυτό ήταν το πρόβλημά μας. Και άλλοι μπορεί να έχουν μια προσδοκία για τη βασιλεία, ας πούμε. Αυτό το είδαμε τώρα με την κηδεία του έκτοτου βασιλέα, του έκτοτου μονάρχη της Ελλάδας, του Κωνσταντίνου του Β, ο Β ήτανε. Σαν πως έχει σημασία. Δεν έχει, εντάξει. Αυτό θα μου πει κανείς γιατί είναι κίνδυνος. Είναι οπισθοδρόμηση. Εγώ δεν θα πω στο αν έκανε ο Α ή ο Β οτιδήποτε. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι αν είναι κάτι σωστό, τουλάχιστον για τη Δύση. Και ιδιαίτερα για την Ελλάδα, μια και ζούμε εδώ. Να πω δύο λόγια γι' αυτό. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι σωστό, γιατί είναι κάτι παροχημένο. Ειδικά για τη Δύση είναι παροχημένο. Όταν έχεις μπει στη δημοκρατία, δεν μπορεί να γυρνάς σε ένα καθεστώς το οποίο έπαιξε το ρόλο του στο παρελθόν. Για μένα ήταν αναγκαίο. Αλλά τώρα πια δεν έχει κάποιο νόημα. Αλλά δεν θα γυρίσω να πω στο παρελθόν ότι ήταν άχρηστο. Από ένα σημείο και μετά βέβαια, όσο η χρησιμότητά του συρρυκνώνεται, τόσο πιο επιβλαβές γίνεται ένα καθεστώς. Δηλαδή φτάσαμε στους Λουδοβίκους να λένε ότι μετά από μένα το χάος. Αυτό είναι κάτι πολύ φρικτό, αυτό που είχαν πει τότε. Επομένως, και θα πρέπει, όπως έλεγε και ο Καντ, να βγούμε από αυτό το στάδιο της παιδικότητας και της άγνοιας. Πιστεύω ότι σήμερα η παιδικότητα είναι θελημένη. Δεν είναι αληθινή, δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχουμε τη γνώση και τα φόντα να μπορέσουμε να χαράξουμε σαν λαοί το δρόμο μας, χωρίς μίσος και πάθος για κανέναν. Πιστεύω δηλαδή ότι η αυτορύθμιση είναι δυνατή. Το αν θα την επιλέξουμε όμως ή όχι είναι θέμα κινήτρου. Και οι λαοί δυστυχώς διακρίνονται από μια μεγάλη παθητικότητα. Θέλουν να είναι ακόμη παιδιά, ενώ δεν είναι πια. Η μοναρχία βέβαια έχει ένα πολύ βαθύ παρελθόν. Δεν ξέρω μήπως είναι και το πιο μακρόβιο καθεστώς στον κόσμο. Εσύ τι λες?
Δεν έχουμε τόσο παλιά ιστορικά ναι, στοιχεία. Αλλά πάντως έχουμε πολλά, ενός ανδρός αρχείου, βέβαια, ναι, είναι πολύ πιο διαδεδομένα. Ναι. Αλλά όχι η έννοια της βασιλείας, γιατί η έννοια της βασιλείας είναι και συνυφασμένη με την κληρονομικότητα. Ναι, αυτό, ναι. Ναι, γι' αυτό θα πω τώρα. Το επόμενο άσχημο στοιχείο για την... Ένα στοιχείο... Συγγνώμη, δηλαδή... γιατί το λέω αυτό, γιατί και οι τύρανοι μπορεί να θέλουν να βάλουν τα παιδιά τους, όπως ο Πισίστρατος στα... τον Ιππία και τον Γοργία, ποιοι ήταν, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά επειδή δεν ήταν αποκατεστημένος σαν θεσμός η κληρονομικότητα, ήταν πιο εύκολο να ανατραπούν και δεν υπήρχαν και οπαδοί πλέον. Ενώ στη Βασιλεία, όπως λες, υπήρχε αυτή η νοοτροπία του, ότι είναι φυσική η διαδοχή του κληρονόμου. Το βασικό πρόβλημα στη Βασιλεία είναι ότι είναι κληρονομική. Και όχι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο ο βασιλιάς κληρονομικός. Δηλαδή το πρώτο παιδί, δεν ξέρω, έχουν κανόνες η κάθε βασιλεία. Όχι μόνο τα παιδιά τους κληρονομούν, λες και είναι γεννημένοι βασιλιάδες, αλλά έχουν και την αριστοκρατία, η οποία είναι ένα σχεδόν αναγκαίο παρακολούθημα της βασιλείας, πλην της Ελλάδας, η οποία είχε ένα σύνταγμα τότε πολύ προοδευτικό, στην οποία δεν είχαμε, δεν είχαμε αριστοκρατία. Και νομίζω και στην Πολωνία, για ένα διάστημα, δεν ξέρω αν ήταν πάντα, δεν ξέρω καλά τα ιστορικά στοιχεία, ο βασιλιάς ήταν, τον εκλέγανε προφανώς σε φόρους ζωής, αλλά δεν ήταν κληρονομικός άρχοντας. Το να έχεις αριστοκρατία όμως τι σημαίνει, ότι κάποια τάξη ανθρώπων είναι ανώτερη από σένα, ανώτερη από το λαό, ότι δηλαδή έχει μεγαλύτερα δικαιώματα στη Γαλλική Επανάσταση, γιατί πολλοί ακούν Γαλλική Επανάσταση και επειδή σκοτώσαν τον βασιλιά και πολλούς αριστοκράτες, νομίζουν ότι ήταν κάτι φρικτό. Τι έγινε, είχαν τρεις ψήφους, δηλαδή αυτοί αποφασίζαν με τρεις ψήφους, έναν η εκκλησία, έναν είχαν οι αριστοκράτες και μία ψήφου είχε ο λαός, που ήταν το 98% του κόσμου. Και φυσικά ο λαός ήταν πάντα παρατημένος, ζούσε μια φρικτή ζωή ο γαλλικός λαός. Και δεν θα είχε γίνει επανάσταση αν είχαν κάνει μερικές αλλαγές, αλλά ήταν ο βασιλιάς, ο τελευταίος ο Λουδοβίκος, ήθελε να κάνει κάποιες αλλαγές ουσιαστικές. Αλλά έλαντε που η αριστοκρατία δεν ήθελε, είπανε όχι, πήγαν, κλειστήκαν στους πύργους τους, αρνηθήκαν οποιαδήποτε αυτή, πήρε πίσω ο βασιλιάς αυτό που είπε, ήταν πιο σοφός εκείνος ο βασιλιάς από τους αριστοκράτες, μπήκαν στη Βαστήλη και έγινε ο χαμός από εκεί και μετά. Και πιο πονηρός βέβαια, γιατί ξέρουν ότι μετά είναι αυτός που έβαζε τις φυτιλιές για να τάχα για να γίνει η διασπορά της επανάστασης. Ήταν ο υπερπαναστάτης μετά ο βασιλιάς. Και είναι αυτός ο οποίος τους έλεγε μη σταματάτε εδώ, να βγάλουμε την επανάσταση στο εξωτερικό επίτηδες για να ερεθίσει πολύ καλά όλους τους εστεμένους γύρω γύρω και να συγκρουστούν όλοι πλέον με τη Γαλλική Επανάσταση και να τη διαλύσουν. Και συγγνώμη που κάνω μια παρέμβαση ακόμα. Απλό, δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό το οποίο είναι το φρικτό, δηλαδή ότι ανεξάρτητα από τα οράματα που είχαν οι μεγάλοι ηγέτες της Γαλλικής Επανάστασης, αυτό που εμπέδωσε η Γαλλική Επανάσταση, μέχρι εκεί έφτασε εννοώ, άλλο τι μπορεί να θέλει ο Ροβεσκιέρος και ο Σενζίστ και ο Λεμπά και ο Κουτόν και δεν ξέρω. Αυτό που εμπέδωσε η Γαλλική Επανάσταση είναι οι αστικοί θεσμοί, δηλαδή παραμέρισε την αριστοκρατία για τα καλά, παραμέρισε την υπερβολική δύναμη της Εκκλησίας για τα καλά, τον βασιλιά και τα λοιπά, και έφερε στο προσκήνιο τους τραπεζίτες, τους εμπόρους, τους καραβοκύριδες. Δηλαδή έκανε όλη τη βρώμικη δουλειά η Επανάσταση για να έρθει αυτό το σύστημα που είναι και σήμερα, η αστική κοινωνία δηλαδή. Και τώρα τους κατηγορούν, γιατί χωρίς αυτό δεν θα επικρατούσε αυτή η μορφή της κοινωνίας η αστική. Θα είχαν ξαναγυρίσει στους βασιλιάδες και στους αριστοκράτες. Αφού λοιπόν κάναν όλη τη βρώμικη δουλειά για να επικρατήσει αυτό το σύστημα, τώρα το σύστημα τους περιθωριοποιεί τάχα ότι είναι οι τρομοκράτες και οι πληρώσαν τα χέρια με κλπ. Αυτό δεν μην επεκταθώ. Ο λαός ζούσε, δηλαδή αν διαβάσει κανείς το λόγο του Λουδοβίκου του 15ου νομίζω, τι είχε πει στη συνέλευση, ήταν φρίκι. Δηλαδή ο λαός είμαι εγώ, κάνω ό,τι θέλω, δηλαδή του ανήκουν όλα και οι βασιλιάδες. Πώς το λένε, ταυτιζόντουσαν με τη χώρα, αλλά με ένα είδος ιδιοκτησίας. Βέβαια βοηθήσαν στο να σχηματοποιηθούν τα έθνη. Αυτό δεν υπάρχει αντίρρηση, γιατί ο καθένας έχει την επικράτειά του. Αλλά δεν μπορούν να ολοκληρωθούν έτσι, όταν έχεις αριστοκρατία και το λαό τον ξεχνάς
οι Γάλλοι, θυμάσαι που συζητάγαμε για έναν υπουργό οικονομικών που πήγαινε εκεί στην αυλή των Λουδοβίκων, όμως δεν μπορώ να το βρω πού το είχαμε δει. Και τους μίλαγε για αυτά τα θέματα δικούς τους άνθρωπους. Ναι, ξέρω, ξέρω. Ναι. Και αυτοί λέγανε, τι μας λέει τώρα αυτός, είναι πολύ κατώτερος με αυτό. Δηλαδή ο λαός πίναγε, ήταν έτοιμοι να εκραγούν και αυτοί... Για που είχαν πόλεμο με την Αγία. Τότε χάσανε την Ινδία, την Τσαπική στην Αμερική, του 1756 κάπου εκεί. Δεν έμεινε τίποτε όρθιο από την Γαλλία, την διαλύσανε. Και αυτοί καθόντουσαν με τις τέχνες, τα γράμματα κτλ. Δηλαδή, γι' αυτό ο Ρουσό τους δεν άντεχε, γιατί είχαν αυτή την κουλτούρα και τα λοιπά, αλλά από μέσα τους κρύβανε μια καρδιά τελείως ψυχρή και σκληρή, ας πούμε. Δηλαδή ήταν μόνο αυτή. Τέλος πάντων, αυτό ήταν πολύ άσχημο, το λέω για να έχουμε και αίσθηση. Δεν σημαίνει βέβαια ότι όλοι είναι οι ίδιοι, αλλά εγώ δεν μιλάω για ανθρώπους, μιλάω για το καθεστώς βασικά. Όταν ο άλλος είναι εξορισμού και εκγενετής, μεγαλώνει και μαθαίνει ότι είναι διαφορετικός από τους άλλους, έχει δικαιώματα να έχει άλλα δικαιώματα κτλ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, εγώ θα έλεγα αδύνατον, να καταλάβει τα προβλήματα των ανθρώπων και τις υποχρεώσεις του. Δεν μπορεί να τα καταλάβει. Και εδώ γεννάει το ερώτημα. Πιστεύουμε ότι ο λαός είναι η πηγή των εξουσιών? Από το λαό, για το λαό και προς το λαό. Και με το λαό δεν θυμάμαι πώς το λένε, είναι τρία. Εννοείς του Λίνκον, κυβέρνηση του λαού με το λαό για το λαό. Ναι, πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτό και το λέει και το Σύνταγμα. Οι εξουσίες όλες πηγάζουν από το λαό και ασκούνται για χάρη του λαού. Μα δεν το πιστεύουν και θα πω το εξής που πρόσεξα. Εννοείς οι εστεμένοι και οι γύρω. Όχι αυτοί. Μα εγώ δεν... Πώς το λένε, παραγνωρίζω να πω, τώρα με αυτά θα ασχολούμαι, κοιτάζω να δω τι σκέφτονται οι άλλοι άνθρωποι. Παρατήρησα λοιπόν μερικά πράγματα. Πρώτον, μεταξύ τους διατηρούν τους τίτλους τους. Εγώ δεν κατάλαβα, αν ο τίτλος οφείλεται στο λαό, αφού ο λαός λέει από εδώ και πέρα δεν θέλω πια βασιλεία, δεν θέλω αριστοκρατία, το τίτλο δεν μπορείς να το κρατάς. Ακόμη και να μην έχεις κάνει κάτι, εγώ δεν επισέρχομαι καθόλου σε τέτοια, τα οποία δεν τα γνωρίζω και καλά. Από την ώρα που ο λαός λέει μέχρι εδώ, γιατί διατηρείς τον τίτλο βασιλιάς? Το παιδί σου γιατί λέγεται βασιλιάς και μάλιστα εξόριστος? Μα δεν σε εξορίσανε. Δεν είπε ο λαός δεν σε χωνεύω και φεύγα. Είπε ότι δεν θέλω από εδώ και πέρα βασιλεία. Αυτό είναι δικαίωμά του. Γιατί οι γυναίκες που παίρνουν μετά από 30 χρόνια αφότου καταργήθηκε η βασιλεία λέγονται και αυτές πριγκίψες. Εγώ μένω άναυδη με αυτά που ακούω. Συγγνώμη που σε διακοντώ, Ιωάννα, αλλά γράφτηκε, δηλαδή στον τύπο τον ελληνικό, ότι πέθανε ο Μακαρίτης, ο Κωνσταντίνος, ήδη Μακαρίτης τέλος πάντων. Ναι, εντάξει. Και λέγανε, έπρεπε να βγάλουν πιστοποιητικό θανάτου. Και λένε, πώς θα τον γράψουμε? Και λένε, να δούμε το διαβατήριό του. Και κοιτάνε, έχει διαβατήριο από τους Δανούς. Ναι. Επειδή κατάγεται κιόλας από εκεί αυτή η οικογένεια. Λοιπόν, και κοιτάνε το διαβατήριο και λέει «Επώνυμο βασιλιάς Κωνσταντίνος, μικρό όνομα His Majesty, η μεγαλειότητά του». Λες, αυτό το πράγμα δεν είναι, εκτός από ένα γροτέσκο έτσι, αναχρονισμός που λέμε, δηλαδή κάτι πολύ παλαιολιθικό, αλλά ο ίδιος πώς το δέχεται, ρε παιδί μου, αφού υποτίθεται, λέμε, η ισχύς μου είναι η αγάπη του λαού μου και προφανώς δεν είναι μόνο η αγάπη, είναι η πηγή της εξουσίας ο λαός, έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, πώς δέχεσαι να σε γράφουν βασιλιά και να... Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αυτά πρέπει να τα δει κανείς πιο σφαιρικά. Ας πούμε, είχα διαβάσει πριν από λίγα χρόνια, 6-7 χρόνια, ένα άρθρο, δεν το ξαναείδα πουθενά, δεν ξέρω αν το έχω κρατήσει, έχω κάποιο μικρό αρχείο, και μία δημοσιογράφος έλεγε ότι στη Γαλλία έχουν κάνει ένα σύλλογο και ψάχνουν να βρουν τους γόνους των οικογενειών, των αριστοκρατικών οικογενειών που ήταν πριν τη Γαλλική Επανάσταση. Δυο λεπτάκια. Και τους ψάχνουν να τους βρουν. Λέει κάποιον τον είχαν βρει και ήταν πολύ φτωχός τώρα. Καλά, για τον άλλο το φτωχό δεν ενδιαφέρεσαι? Δηλαδή, δύο λεπτά, ρε παιδί μου. Είναι δηλαδή, για ποιο λόγο τους ψάχνεις? Εμένα με κάνει να σκέφτομαι ότι θέλουν να παλινορθώσουν τη μοναρχία εκεί που έχει πάψει να υπάρχει. Γι' αυτό και φέραν στην κηδεία του τέως αυτά τα πρόσωπα που ήταν από τις παλιές αριστοκρατικές οικογένειες της Ρωσίας,
των Βαλκανίων. Δηλαδή, όποιος θεωρεί ότι. Αν αυτοθεωρείται ότι είναι υπουργός, θα λέγεται ότι είναι υπουργός. Αν αυτοθεωρείται βασιλιάς, θα λέγεται βασιλιάς. Ή είναι ο λαός η πηγή των εξουσιών, ή δεν είναι. Ή έχουμε ένα σύνταγμα και το τιμάμε, ή δεν έχουμε σύνταγμα και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Αυτό θα προκαλέσει δεινά στο μέλλον. Γιατί σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι, και δεν είναι μόνο βέβαια αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι προσπαθούν να επαναφέρουν πράγματα ξανά και ξανά στο προσκήνιο της ιστορίας, ενώ έχουμε φύγει πια από εκεί. Ας πούμε στην Αγγλία, για παράδειγμα, δεν είμαι τελείως, δεν έχω πλήρη γνώση, έχω ένα βιβλίο αλλά βαρέθηκα να το διαβάσω, που λέει ότι έχουν τεράστια περιουσία η αριστοκρατία και η βασιλική οικογένεια, τεράστια περιουσία. Στην ουσία, όπως διατηρούν την αριστοκρατία, δηλαδή στην πραγματικότητα ακόμη είναι οι Νορμανδοί. Ναι. Είναι οι Νορμανδοί. Και επειδή μέχρι πριν από μια δεκαετία διαβάσει. Δεν είχα μια συνωμοσιολογία. Όχι, καμία συνωμοσιολογία. Είχα διαβάσει λοιπόν ένα άρθρο που παραπονιόντουσαν κάτι αριστοκράτες, δεν είναι μια δεκαετία, στην Αγγλία, ότι δεν μπορούσαν να κληρονομήσουν. Δηλαδή είχε ο άλλος 3 παιδιά, θα κληρονομούσε ο γιος. Ο γιος και μάλιστα ο πρώτος. Και τα κορίτσια τίποτα. Λέω 2 λεπτάκια. Δηλαδή αυτή είναι μια φρίκη να το σκέφτεσαι, γιατί θέλαν να διατηρήσουν τις γέες και τις περιουσίες που είχαν. Βέβαια τώρα μπορεί να ασχολούνται και με άλλα πράγματα, πιο μοντέρνα, με χρηματιστήρια. Χρηματιστήρια, εμπόρια. Εντάξει, το λένε και οι ίδιοι δηλαδή. Αλλά θέλω να πω ότι και λέμε ότι η Αγγλία είναι χώρα δημοκρατική. Έτσι. 2 λεπτάκια. Δηλαδή έχεις μια αριστοκρατία αιώνες που ήταν οι κατακτητές και θεωρείς ακόμη ότι έχεις μια δημοκρατία, και αυτή η αριστοκρατία δεν επιτρεπόταν να έχει γάμους με την πιο κάτω τάξη, δηλαδή γινόντουσαν που και που, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω αυτό αν έχει ξεπεραστεί, αλλά φοβάμαι ότι τους κάνουν τους γάμους μεταξύ τους. Ή τουλάχιστον να είναι οι αριστοκράτες και οι πλούσιοι, που είναι μια νέα αριστοκρατία. Αυτό δεν σημαίνει, αυτό δεν είναι και άτια δημοκρατία. Δεν ξέρω, δηλαδή. Δεν έχουμε ίσως για το θεσμό, γιατί στο παρελθόν. Καλά, εντάξει. Θαύμασα πολλούς βασιλιάδες μεγάλους κτλ. Καλά, ναι. Που υπήρξαν. Ναι. Δεν είμαι από εκείνους που λένε, ακούν τον Λεωνίδα το δικό μας τη Σπάρτη και λέει, δεν μπορώ να ακούω για βασιλιάδες. Γιατί δεν μπορείς να ακούς. Αυτό ήταν Λεβέντης, ας πούμε. Αλλά... Μα και ο Κρόμουελ, για παράδειγμα, δεν ήταν βασιλιάς, αλλά στην πραγματικότητα κυβέρνησε σαν μονάρχες, με την καλή έννοια. Υπήρχε κοινοβούλιο. Ούτε έτσι. Κατά της βασιλείας ήταν. Αφού ήταν προδότης ο Κάρολος και έφερε τους Ιρλανδούς που ήταν καθολικοί για να σφάξουν τους επαναστάτες. Είναι φυσικά πράγματα. Το επόμενο είναι, που από ό,τι κατάλαβα, το οποίο μου δημιουργήσε μια αίσθηση ανασφάλειας, είναι το ότι αυτοί όλοι είναι μεταξύ τους συγγενείς. Είναι νονοί, είναι ξαδέλφια, είναι αδέλφια, επειδή ανταλλάσσουν γάμους μεταξύ τους, γυναίκες, άντρες κτλ. Έχουν ένα δίκτυο εξορισμού που είναι όλο συγγενείς. Άμα παρακολουθείς, εγώ παρακολούθησα για ένα διάστημα, πάνε ας πούμε, όπου και να πάνε, πάνε ας πούμε στην Ιαπωνία που γίνεται η στέψη του καινούργιου αυτοκράτορα. Είναι όλοι μαζί, συναντιούνται πάλι. Είναι δηλαδή ένα στενός κύκλος ανθρώπων που με τον ΑΒ τρόπο συνδέονται μεταξύ τους. Εγώ ρωτάω λοιπόν, εάν εμείς, το Α κράτος έχει βασιλεία και έχει διαφορές με ένα άλλο κράτος που έχει επίσης βασιλεία, ο δικός μας, ο βασιλιάς ή η βασίλισσα, δεν έχει σημασία τι θα είναι, θα μπορεί να σταθεί για τη χώρα του? Πώς θα πάει να πλήξει το άλλο βασίλειο, αφού θα είναι συγγενής του? Μα Ιωάννα, δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Δηλαδή, εκεί τι θα γίνει? Στον πρώτο παγκόσμιο, ο πρώτος λοιπόν, γιατί αυτός που πέθανε τώρα είναι ο δεύτερος, ναι. Ο πρώτος είχε γυναίκα Γερμανίδα και τον είχε κάνει ο Κάιζερ στρατάρχη του γερμανικού στρατού. Και τον πιέζανε διαρρήδην οι Γερμανοί είτε να μπει στον πόλεμο. Δηλαδή, καταλαβαίνει κανείς τι φρίκι θα είχε ακολουθήσει, τουλάχιστον για το ελληνικό κράτος, όπως το ξέρουμε. Γιατί κατά κακή σύμπτωση ήταν και οι Βούλγαροι και οι Τούρκοι με τους Γερμανούς στον πρώτο πόλεμο. Καταλαβαίνουμε δηλαδή νησιά, Θράκες, Μακεδονίες κτλ. Και μας τάζανε τότε να μπούμε στον πόλεμο και να διαμελήσουμε τη Γιουγκοσλαβία, η οποία πρέπει να μας κάνει βέβαια πολλούς
πολλούς σταυρούς να μας τάζει. Τεμενάδες. Που δεν το έχει κάνει βέβαια η Γιουγκοσλαβία και η Σερβία. Αντιθέτως, πολλές φορές κόντεψε να μας κάνει πόλεμο και τέλος πάντων. Ας μην λέμε πικρά. Λοιπόν, μην πάμε λοιπόν μακριά. Να, οι σχέσεις. Τον πίεζε ή στην καλύτερη περίπτωση για τους Γερμανούς, στη χειρότερη μάλλον για αυτούς και στην καλύτερη για μας, να έμενε ουδέτερος. Και πίεζε τότε ο δικός μας ο Κωνσταντίνος τον Βενιζέλο να μείνει ουδέτερος. Και του έλεγε ο Βενιζέλος, η ουδετερότητα στις συνθήκες τέτοιας τεράστιας κρίσης όπως είναι ένας πόλεμος που υπήρχε τότε και σιγά σιγά παγκοσμιοποιείτο, είναι έγκλημα. Θα μπεις με κάποιον από τους δύο. Μπες και με τη Γερμανία. Εμείς θα παραιτηθούμε φυσικά ως κυβέρνηση. Αλλά να μην πάρεις θέση, αυτό είναι εγκληματικό για την Ελλάδα. Σε έναν παγκόσμιο πόλεμο. Όχι. Εγώ γενικά με τους Τουρκίες. Τουρκίες και Σουηδίες θα κάνουμε εδώ τώρα. Δηλαδή, καλά, τότε η Τουρκία πήρε μέρος. Δεν πήρε στο δεύτερο. Η Σουηδία δεν πήρε και τότε. Ήταν δεξιοτέχνη στην αποφυγή. Που νομίζω ότι είναι και ηθική υπερδύναμη. Καλά, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, όχι. Να έχει αυτογνωσία η κάθε χώρα. Εκεί, καλό, τέλος πάντων, συγγνώμη. Η Σουηδία, καλά πάμε σε άλλο θέμα. Η Σουηδία στον Παγκόσμιο Πόλεμο συνεργάστηκε με τους Ναζί. Ναι, ήταν ναι. Ουδέτεροι και τους έδινε και πρώτες ύλες. Ναι, μετάλλευμα. Και τα στρατεύματα από εκεί. Βεβαίως. Δηλαδή και ξεχρέωσε έτσι το υπέρογκο χρέος που είχε και έρχεται μετά και έλεγε ένας. Λέει, και μετά λένε την οικονομία την έφτιαξε η σοσιαλδημοκρατία. Δεν είναι λέει αυτή η αλήθεια, είναι η άλλη. Λοιπόν, τέλος πάντων, και αυτά όλα μου δημιουργούν εμένα μία ανησυχία. Δηλαδή η σκέψη δεν μπορεί να είσαι προσκολλημένος σε, και επίσης, αυτό ήθελα να πω, σε μια εικόνα. Άμα είσαι προσκολλημένος σε μια εικόνα, οι βασιλιάδες είναι προσκολλημένοι στην εικόνα τους και η αριστοκρατία. Παρατήρησε, εγώ καταδέχομαι να δω τα βίντεο που αφορούν την αριστοκρατία της Αγγλίας, ας πούμε. Το τι γίνεται, δηλαδή είναι άνθρωποι που είναι ακριβώς όπως είναι εκείνοι οι άνθρωποι, με τα έστικτα αυτά, τα κουτσομπολίστικα το ένα το άλλο, αλλά είναι μια εικόνα. Το ντύσιμο, το ύφος και όλα, μα αυτό χρειαζόμαστε εμείς σήμερα. Δηλαδή αυτό είναι τρόπο την άσα να ψάχνεις στο παρελθόν, να βρεις μια φωλιά να πας να χωθείς μέσα για να νιώθεις ασφαλής. Δεν πρόκειται να είμαστε ασφαλείς σήμερα, γιατί τώρα πια τα όπλα που έχουν οι άνθρωποι, τα μέσα που έχουν για καταστροφή είναι τέτοια που δεν μπορείς να πεις ότι θα κάνω αυτό και θα γυρίσω στο παρελθόν. Αυτό είναι μια αυταπάτη. Δηλαδή πιστεύω ότι όλα μας πιέζουν για να οριμάσουμε. Όχι, είμαστε όριμοι, αλλά να το αποδεχθούμε ότι μπορούμε. Η οριμότητα είναι μια απόφαση, δεν είναι ικανότητα. Είσαι ανώριμος ή όταν δεν έχεις την ικανότητα καθόλου ή την έχεις, αλλά δεν θες να τη χρησιμοποιήσεις. Εγώ πιστεύω ότι την έχουμε, αλλά δεν θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Αυτό λοιπόν είναι ένας κίνδυνος οπισθοδρόμησης, πιστεύω. Είναι ένας κίνδυνος οπισθοδρόμησης. Ειδικά όταν μιλάμε για Ελλάδα, επειδή έχουμε ταλέντο στην διχόνοια και έχουμε και κακή προϊστορία στη διχόνοια, κάτι τέτοιο θα ήταν όχι μόνο τρομακτική οπισθοδρόμηση, αλλά και τρομακτικός κίνδυνος. Δηλαδή, εάν το θεωρώ σχεδόν αδιανόητο βέβαια, όμως επειδή έχουμε κάτι παράξενα φαινόμενα όπως του Σιμεών στη Βουλγαρία πριν λίγα χρόνια, που ο οποίος δεν κατέβηκε όμως σαν βασιλικό κόμμα, ναι. Κατέβηκε κανονικά στις εκλογές, τέως βασιλιάς κι αυτός, και εκλέχθηκε κάποια στιγμή, έγινε πρωθυπουργός της Βουλγαρίας. Δεν μπορείς να ξέρεις, όπως είπες στην αρχή, οι συνθήκες κρίσης και μάλιστα τόσο γενικευμένης, βαθιάς, σύνθετης, πολύπλοκης κρίσης είναι τέτοια τα δεδομένα αυτών των κρίσεων που δεν μπορείς να ξέρεις πού θα καταλήξει. Όμως, εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, καταλαβαίνουμε ότι στην Ελλάδα μιλάμε για αναβίωση των πιο σκοτεινών εποχών διχόνοιας, μίσους και φαγωμάρας. Εδώ δεν μιλάμε για Ολλανδία και Σουηδία και Νορβηγία και τέτοια που έχουν μια κουλτούρα, τέλος πάντων η βασιλεία τους άχρηστη είναι και εκεί, έτσι, διότι κάποτε πριν 200 και 300 χρόνια οι βασιλιάδες κυβερνάγανε, δικάζανε, είχαν καθήκον. Τώρα δεν έχουν τίποτα και βλέπεις ότι όλη τους η δραστηριότητα είναι κάτι φιλανθρωπικά ιδρύματα κάνουν και λένε ότι είναι η δουλειά αυτή, δηλαδή
κοροϊδεύουν τον εαυτό τους και τον κόσμο ότι είναι υπεραπασχολημένοι, γιατί πάνε σε κάτι εκδηλώσεις όλη την ημέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, ας πούμε. Καλά, και... για μένα αυτό ήταν, δηλαδή μου φαίνεται πολύ κουραστικό. Όλα συμβεί, αλλά τέλος πάντων, καλώς ή κακώς αυτοί έχουν κατασταθεί με αυτόν τον τρόπο. Αλλά δεν κάνουν και... κάτι ουσιώδες. Ναι, και δεν έχουν, εδώ όμως έχουμε προϊστορία στη Διχόνοια με βάση και τη βασιλεία. Αν λοιπόν... Έχουμε και το άλλο όμως πρόβλημα. Είναι και η εκκλησία, ή αν θέλεις μερικά άτομα από την εκκλησία, δεν ξέρω ακριβώς, δεν το παρακολουθώ, τα οποία θεωρούν ότι επειδή αναφέρει κάπου το Ευαγγέλιο, ποιο βιβλίο ιερό, δεν ξέρω, αναφέρει ο βασιλέας, μάλλον εννοούν ότι δεν είμαι σίγουρη όμως, δηλαδή άκουσα, ξανά άκουσα, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω, γιατί λέγανε κάτι εκεί από Ευαγγέλια, από κάτι ιερά βιβλία, δεν καταλάβαινα. Μάλλον ο βασιλιάς για αυτούς εκπροσωπεί στην πολιτική το Θεό. Είναι σύμβολο, τα σύμβολα στον κόσμο είναι πάρα πολύ ισχυρά. Σεβαστά είναι τα σύμβολα, αλλά τα σύμβολα εξελίσσονται, περνάνε, πώς να το πω ρε παιδί μου, δεν μπορεί να παραμείνεις στο 3000 π.Χ. Σιγά σιγά ένα σύμβολο εξαντλεί την ισχύ του και πας σε κάτι άλλο που το υποκαθιστά, ας πούμε, και σου λέει ο βασιλιάς, το λέει μέσα και εκεί. Δηλαδή γι' αυτό πριν τη Γαλλική Επανάσταση είχαμε δύο εξουσίες, την αριστοκρατία με τον βασιλιά και είχαμε και την εκκλησία. Αυτοί οι δύο τα πηγαίναν καλά. Ήταν δηλαδή ενοποιημένοι, πώς να το πω, ήταν δύο πολύ ισχυρά σύμβολα, τα οποία σχεδόν ήταν θεϊκά για τον κόσμο. Πάρε και το Βυζάντιο. Δηλαδή δεν αμφισβητεί κανείς το Βυζάντιο, ήταν πάρα πολύ σημαντικό και έβαλε πολλά καλά πράγματα, αλλά είχε μια εξουσία πολύ ισχυρή. Mm-hmm. Και αυτά είναι, δηλαδή οι άνθρωποι είναι πολύ προσιλωμένοι στα σύμβολα, και κυρίως τα σύμβολα του παρελθόντος, και κάθεται και έρχονται οι άλλοι μετά, τα κοροϊδεύουν αυτά και βάζουν για να τα αντικαταστήσουν ό,τι βρωμέρο και τρισάθλιο υπάρχει. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε μια σύγκρουση μεταξύ των παλιών συμβόλων που στην ουσία έχουν αποσαθρωθεί, βρε παιδί μου, δηλαδή δεν είναι χρήσιμα πλέον, και του καινούριου χάος που φέρνουν οι άλλοι και βρίσκουν σαν δικαιολογία το να κατηγορούν το παρελθόν. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή σήμερα. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον, οι καινούργοι τους παλιούς, για να βάλουν κάτι ακόμη χειρότερο. Θυμάμαι, διάβαζα στον Νίτσε και λέω, ρε παιδί μου, αυτή είναι αντιστροφή των αξιών. Πραγματικά το έλεγε και ο ίδιος εξάλλου. Αυτός το εισήγαγε. Κατηγορούσε συνέχεια τον χριστιανισμό από εδώ που και όλα τα στραβά που κάνανε οι παπάδες, οι εκκλησίες, οι διάφορες εκκλησίες. Λοιπόν, που εντάξει, άνθρωποι είμαστε, πολλά πράγματα δεν τα καταλαβαίνουμε, κάνουμε και βλακίες. Και πολλοί το συμπαθούν, γιατί ήταν ενάντια στη θρησκεία και τα λοιπά, και ο ίδιος θέλει να βάλει κάτι φρικτό στον κόσμο και με αυτό δεν ασχολούταν κανένας. Υπάρχει ένας κίνδυνος δηλαδή αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή είπαμε για το θρησκευτικό μέρος πριν, ναι, για την Ελλάδα και για την Ορθοδοξία γενικότερα, αυτή η διάσταση δεν, στην Ορθοδοξία υπάρχει η συνοδικότητα. Δηλαδή ο Αρχιεπίσκοπος και ο Πατριάρχης, που αυτές τις μορφές έχουμε σαν επικεφαλής των εκκλησιών μας, είναι primus inter pares, ο πρώτος μεταξύ ίσων. Και το εννοούν αυτό, δηλαδή δεν είναι μια σαπουνόφουσκα έτσι, είναι κυριολεξία αυτό. Ενώ στη Δύση, η οποία, αυτό έχει να κάνει, δεν είναι καθαρά εκκλησιαστικό, έχει να κάνει με όλη τον τρόπο ανάπτυξης της δυτικής κοινωνίας και του δυτικού πολιτισμού, σαφώς υπάρχει ο συγκεντρωτισμός. Γι' αυτό είδαμε το φαινόμενο του Πάπα, που έφτασε πολύ μετά βέβαια, το 19ο αιώνα νομίζω, να πει για το αλάθητο και το αλάθητο του Πάπα εννοώ. Αυτό δεν υπήρχε. Θυμάσαι, έχεις βάλει και στο βιβλίο σου ένα τότε με τον Πασκάλ. Α, ναι. Τσακωνόντουσαν για ο Πάπας με τους επισκόπους του. Εάν, και έλεγε ότι... Δεν θυμάμαι Δεν υπάρχει μια αρχή, υπάρχει χάος. Ναι. Και αν υπάρχει... κάπως το γενικό. Ναι, αυτό. Και εγώ το ίδιο έλεγα, αλλά εννοούσα τελείω
τελείως διαφορετικό ναι, πράγμα. Σωστό. Τότε που υπήρχε αυτή η διένεξη. Ναι, ναι. Εκεί όμως, όχι μόνο ο Πασκάλ, και πολλοί άλλοι τάχθηκαν υπέρ της κυριαρχίας. Από το φόβο των συγκρούσεων των συνεχών, μπαίναν, βγαίναν βάρβαροι, ακαταστασίες, λοιμοί, αρρώστιες, δηλαδή διάφορα πράγματα κτλ. Είχαν προσκοληθεί σαφώς περισσότερο στην έννοια του κυρίαρχου, του ενός, του ισχυρού. Ναι, ναι, ναι. Όπως θα έλεγε στην Οδύσσια, ούκ αγαθόν πολύ κύριε. Δεν είναι καλό η πολυαρχία να υπάρχει ένας αρχηγός, ένας βασιλιάς, ας πούμε. Είχαν αυτή την νοοτροπία πολύ νωρίτερα από εμάς. Συγκεντρωτισμός. Αυτό εγώ έχω σκεφτεί, το θέμα του ενός, της μοναρχίας ας πούμε, συνδέεται πολύ και με την Εκκλησία, γιατί ταιριάζει με μερικά άλλα θέματα με τα οποία είναι φιλοσοφικά ή με τα οποία ασχολείται αναγκαστικά και η θρησκεία, αλλά να μην συζητήσουμε mm-hmm. αυτά. Ναι, ναι. Δηλαδή, αλλά όλα τα πράγματα, επειδή δεν είμαστε ούτε ο Θεός είναι ο βασιλιάς, κανείς δεν είναι ο Θεός εδώ πέρα, όχι σε εμάς, ενώ γενικά δεν είναι ο Θεός, ούτε η Εκκλησία είναι ο Θεός. Πρέπει να είμαστε μετριοπαθείς και να καταλάβουμε ότι τα σύμβολα είναι απλά σύμβολα. Δηλαδή είναι ένα μεγάλο θέμα η σχέση του συμβόλου και του συμβολιζόμενου. Κάποιος είπε, δεν θυμάμαι τώρα τελευταία μου, το είπε κάποιος, το διάβασα, ότι οι συγκρούσεις όλες και οι πολιτισμοί είναι σχέσεις συμβόλων. Όλα στη ζωή μας είναι σύμβολα, καμία αντίρρηση. Αλλά δεν μπορεί το σύμβολο να απορροφήσει το συμβολιζόμενο ή να το πετάξει στην άκρη. Υπάρχουν στάδια, φάσεις και εξέλιξη. Αυτό είναι το θέμα. Και ο λαός δεν είναι κάτι που θα το πετάξει στην άκρη. Βλέπουν το λαό μερικοί και λένε, κοίτα πώς είναι ας πούμε. Γιατί εσύ, αν δεν έχεις πάρει τη συγκεκριμένη παιδεία, αν δεν τα έχεις όλα εύκολα στη ζωή σου, νομίζεις θα ήσουν έτσι. Δηλαδή, θέλει και μια κατανόηση, την οποία πρέπει όμως την κατανόηση, είναι πολύ δύσκολο να την έχεις ο ίδιος. Πρέπει να μπεις και λίγο μες τα πράγματα και να ζήσεις με τους ανθρώπους για να καταλάβεις τα προβλήματα. Εγώ δεν λέω ότι οι λαοί είναι αθώοι. Ποτέ δεν το ισχυρίζομαι αυτό. Αλλά μπορούν να πάνε πολύ μπροστά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ο Νίτσε, επειδή δεν συμπαθούσε τον κόσμο και έλεγε ότι η ανθρωπότητα είναι ερείπια, έλεγε ότι τέρμα, δεν γίνεται. Είναι ρήπια. Αυτό είναι του. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Ναι, να είναι υποπόδιο για τον ισχύ. Ναι, δεν μπορούσε αυτό να το δεχθεί με τίποτα. Ούτε καν όπως ο Ναζί, που ήθελε ένα έθνος το δικό του να υπηρεσεί όλων. Όχι, ούτε καν αυτό. Μεμονωμένα άτομα από όλο τον κόσμο που θα ήταν. Ο Ναζί δεν έλεγε μόνο το δικό του και τους Άγγλους, δηλαδή δεχόταν μερικά. Ναι, ναι. Δηλαδή σκέψου, ο Νίτσε ήταν τρεις. Καμία σχέση τώρα με φρικαλές δοξασίες, ναι, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι εννοείται ότι το έθνος του ήθελε να είναι πάνω από ναι. όλα και δεχόταν να μοιραστεί την εξουσία. Φοβόταν πάρα πολύ φυσικά οικονομικά και πολιτισμικά τις ΗΠΑ. Δεν έπεσε πολύ έξω σε αυτό, γιατί αμέσως μετά δέσποσαν, είχαν αρχίσει ήδη τότε να δεσπόζουν. Λοιπόν, και φυσικά είχε μίσος τρομερό με τους Σλάβους, με διάφορες. Ο Νίτσε όμως δεν ήθελε ούτε αυτό. Ο Νίτσε ήθελε μια παγκόσμια ελίτ. Παγκόσμια ελίτ, σήμερα, ελαχίστον. Πούμε, ελαχίστον, οι οποίοι είναι γεννημένοι για να είναι αρχηγοί και μάλιστα δεν πρέπει να έχουν, λέει, καν το άγχος του να διοικούν τους άλλους ανθρώπους να κυβερνάνε. Πρέπει να τους χρησιμοποιούν. Δηλαδή, όπως πας να κάνεις ένα σπίτι και παίρνεις τη λάσπη, τα τούβλα, κάτι τέτοιο. Αφού σε. Και τον υπερασπίζονται πολύ τον Νίτσε. Αστείευεσαι. Ίνταλμα, όχι. Όχι πολύ, εννοώ και καλοί άνθρωποι έτσι. Γιατί πάρ' τον Σβάιτσερ ή τον Γιάσπερς, ένα σωρό σπουδαίοι και χρυσοί άνθρωποι, όχι απλώς. Είχε γράψει ένα βιβλίο για το ελληνικό κράτος. Όχι βιβλίο, συγγνώμη. Ήταν άρθρα αυτά τα οποία έχουν δημοσιευθεί. Δεν θυμάμαι ποιο εκδοτικό οίκο, σε αυτές τις μεταφράσεις του Σαρίκα. Που, εκεί που είχε γράψει για την αρχαία Ελλάδα, γενικό αγώνα στον Όμηρο, διάφορα. Νομίζω σε ένα από τα άρθρα αυτά που είναι εκεί συμπυκνωμένα, που είναι για το ελληνικό κράτος, αν θυμάμαι καλά, είναι η περίφημη φράση που λέει ότι δεν ξέρω αν τους Έλληνες τους κατέστρεψε η δουλεία, πάντως εμάς θα μας καταστρέψει ότι δεν έχουμε δουλεία. Και είχε γίνει σαματά, γιατί ήταν τόσο σαφές, γιατί σε άλλα, επειδή είχαν πάρει κυρίως τον Ζαρατούστρα του. Και λέγανε, όχι, ξέρω εγώ, δεν είναι ο υπεράνθρωπος του Νίτσε να καβαλήσει και να κυριαρχήσει τους άλλους. Είναι για όλους και κάτι ναι. τέτοια, τα οποία φυσικά στον Αντίχριστο αυτά. Και στο πέραν καλού κακού κτλ. Είναι
κρυστάλλινα ξεκάθαρο το είναι. Λοιπόν, και προσπαθούν να βγάλουν άκρη και σου λέει τώρα, αφού είναι καθαρά υπέρ της δουλείας εκεί. Και μιλάνε νεαρός τώρα, έτσι. Μα δεν διαβάζει. Όχι όταν μισοτρελάθηκε, δηλαδή μετά το 1885 περίπου. 80, κάπου. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό αξίζει μια φορά να κάνουμε μια εκπομπή με τα κοιτάπια. Δηλαδή να είναι τα βιβλία και να αρχίσουμε να διαβάζουμε. Γιατί είναι να απορεί κανείς, σου λέει. Εκτός εάν κάποιος διάβασε μόνο το κάποιο κομμάτι, όχι καν όλο το Ζαρατούστρα, και σου λέει τώρα έτσι όπως τα λέει αυτός, μπορεί να αφορά και όλη την ανθρωπότητα. Ξέρω, άστο, μην το... Δεν αφορά καθόλου όλη την ανθρωπότητα. Ναι, λέμε. Εγώ έχω διαβάσει τα πιο πολλά του βιβλία. Παλιά, αυτό που έχω διαβάσει περισσότερο είναι το «Θέληση για δύναμη». Και λένε, αυτό δεν είναι δικό του. Είχε γράψει σημειώσει, αλλά πήγε και έβαλε και η αδελφή του μέσα. Ωραία, δεν είναι δικό του. Άρα το αποκηρύσεις το βιβλίο αυτό. Γιατί δεν λες ότι λέει βλακίε στο βιβλίο. Αλλά αν πας εκεί που λέει για τον χριστιανισμό, λέει ότι θεωρεί παρακμιακό τον Χριστό, παρακμιακό τον Σοκράτη, όλους τους φιλοσόφους τους μεγάλους, και λέει ότι... Δεν ξέρω, κάτι μου φάνηκε ότι είχε και μια βαριά κουβέντα για τον Χριστό, δεν θυμάμαι ακριβώς, και λέει ότι ο ίκτος, η συμπόνια είναι παρακμή. Και σε αδυνατίζει. Και σε εξασθενίζει τις ζωτικές δυνάμεις του ανθρώπου. Δηλαδή, η βασική τρέλα, αυτή του χριστιανισμού, να έχεις συμπόνια, και τα ζώα δείχνουν συμπόνια για άλλα ζώα, και αυτό σου λέει στο ανθρώπινο επίπεδο όχι. Και δεν βρίσκονται να... Και σου λέει τον αδικήσαν. Σε τι τον αδικήσαν, αυτό που λέει. Σε τι διαφέρει από αυτά που λέει στο «Θέληση για δύναμη»? Απλά στο «Θέληση για δύναμη» έχει πιο συγκεκριμένα πολιτικά πράγματα. Αλλά όλα τα θηριώδη πράγματα που έχει σκεφτεί τα έχει γράψει. Και κάτι άλλα αεροπλανικά που έλεγε, τα οποία... Λες, στην αρχή δεν έλεγε κανεί. Απλώς λέγανε ότι τα εξέδωσε η αδερφή του. Η οποία βέβαια η αλήθεια είναι ότι όντως ήταν ναζίστη, είχε μπλέξει με αυτά. Πήγε στη Λατινική μετά, γνωστά. Λοιπόν, πολύ πιο μετά άρχισαν και λέγανε και κάτι τέτοια. Μπάσκετα, παραχάραξε λίγο και τα λίωσε. Όλα τα ναι, όχι, γιατί θέλεις για δύναμη. Επειδή όντως ήταν. Μα έτσι κι αλλιώς ο Νίτσε συνήθως έγραφε με παραγράφους, με κομμάτια. Ναι. Δεν υπήρχε ιρμός. Όχι. Αλλά εκπληκτικό με τον Νίτσε. Το είχε μίσος φοβερό στον Ρουσό. Καλά, ναι. Δηλαδή κάτι απίθανα πράγματα που. Βέβαια, γιατί είχε μίσος στο Ρουσό? Γιατί ο Ρουσό με μία μονοκοντιλιά πέταξε στενένους εκκλησίες και τα λοιπά και σου λέει, δηλαδή όλοι είναι οι νεότεροι, δεν λέω νεωτερικότητες, δεν μου αρέσουν αυτοί οι όροι, όλη η νεότερη πολιτική ιστορία στηρίζεται στο κοινωνικό συμβόλαιο του Ρουσό που παραμέρισε με μια, δηλαδή χωρίς φασαρίες και τυμπανοκρουσίες, όλο το δόγμα περί ελαίου Θεού, μοναρχίας και τέτοια που δεν το άγγιζε. Καλά, δεν λέμε για τον Βολτέρο, δεν το συζητάω καν δηλαδή ότι δεν άγγιζε τέτοια. Ο Βολτέρος δεν έχει καμία, λέει τώρα, εντάξει, σιγά τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, αλλά σου λέω άλλους πολύ σοβαρούς, όπως ο Μοντεσκιέ, οι οποίοι προσπαθούν να εκλογικεύσουν τις απόλυτες μοναρχίες. Και ήρθε ο Ρουσό και είπε: δεν υφίστανται, παιδιά, αυτά. Ο λαός και οι συμφωνίες που έχουν κάνει, οι εναρκτήριες συμφωνίες κάποτε σε ανύποπτο χρόνο, σε άγνωστο χρόνο για μας, είναι η πηγή όλων των εξουσιών. Και σου λέει, αλλά βέβαια ο άλλος πώς να μην τον μισήσει, αφού σου λέει, δηλαδή ο λαός είναι η πηγή των εξουσιών, άρα αυτός είναι εχθρός μας. Προφανώς έτσι κατέληξε στο μίσος για τον... Τέλος πάντως για τον Νίτσε έχει μείνει μία, πώς να το πω, έχει μείνει σε κρεμότητα το ότι οι άνθρωποι οι οποίοι σου λένε ότι εγώ θα ήθελα να προοδεύσει ο λαός και τέτοια, σου λέει τον Νίτσε, δεν θέλει να τον ακουμπήσει, τον αδικήσαν, κάνανε δείξαν. Ωραία, τα έχεις διαβάσει. Πες ότι αυτά που γράφονται εδώ είναι βλακίες, να μας τα εξηγήσει. Ναι, δεν είναι δικά του. Και δεν είναι δικά του. Αυτό θεωρώ ότι δεν είναι δικό του. Αλλά όχι να κρατάμε και το βιβλίο, να κρατάμε και τον Νίτσε, δύο λεπτάκια, δύο ανώμια πράγματα. Είναι άγιος, είναι καλός άνθρωπος, είχε και μερικά λατώματα, μα εδώ δεν λέμε για εγωισμό, εδώ μιλάμε για νοητική διαφθορά, πώς να το πούμε. Ιωάννα, επειδή είχαμε, έτσι ξεκίνησες, οπότε λέω μήπως κλείσουμε κιόλας έτσι. Λέγαμε για την κρίση και έλεγες εσύ δηλαδή ότι
αφενός είναι σύνθετη, πολύπλοκη και όλα αυτά, και αφετέρου ότι υπάρχουν, και... δημιουργούνται περιθώρια με την κακή έννοια για παλιγένεση, κακές παλιγένεση είναι, δηλαδή. Παλινορθώσεις. Ναι, το υπαστία δηλαδή. Ναι. Δεν λέω για πιο συγκεκριμένα κομματικά και τέτοια, αλλά σου φαίνεται, ναι, τι εικόνα σου δημιουργείται για την Ελλάδα καταρχήν που μας ενδιαφέρει πιο πολύ. Δηλαδή για τον σκεπτόμενο κόσμο, τι θα μπορούσαμε να πούμε αυτό, για τους... Αυτό θα έλεγα να είναι προς το τέλος, δηλαδή πρέπει να μιλήσουμε για την τεχνολογία, φαντάζομαι ότι επειδή είναι πάρα πολύ ισχυρός παράγοντας και μερικοί φαντάζονται ότι η τεχνολογία θα μας σώσει, η τεχνολογία, όχι η τεχνολογία, μόνο η επιστήμη, είναι θέμα πληροφορίας κατά τη γνώμη τους, την αφελή τους άποψη πιστεύω. Να μιλήσουμε για την κουλτούρα, εγώ κουλτούρα και ερωτικές κουλτούρες, όλο αυτό το χάος που υπάρχει, που είναι περίπου ίδια. Ναι. Και μετά στο τέλος να δούμε αν μπορούμε να δούμε κάποιες, όχι να προτάσεις, αλλά κάποιες αμυδρές αναλαμπές λύσεις, η οποία για μένα βρίσκεται πάντα συνείδηση των ανθρώπων. Δεν είναι θέμα να ψηφίσεις κάποιον και να σταλείς τα θέματα με νόμους. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτή η εποχή δηλαδή. Αλλά αυτό θέλει και άλλη εκπομπή. Και άλλες εκπομπές. Καλά, προφανώς, προφανώς. Στην άλλη ελπίζω να μιλήσεις εσύ περισσότερο. Δεν πειράζει. Δεν μας απασχολεί αυτό. Ίσως το θέμα είναι ότι σε τέτοιου είδους συζητήσεις που είναι μόνο λόγος. Ναι. Υπάρχει ένα πρόβλημα, δείτε, και ο άλλος θα κουράζεται. Μας έχει σημειώσει ο Αλέξανδρος, είναι 40 λεπτά που μιλάμε, ναι, και είχαμε πει μισή ώρα το πολύ. Έπειτα ένα άλλο σοβαρό ζήτημα, το οποίο εντοπίζω και αυτό πρέπει να συζητηθεί, όπως λες, όχι για με υπομορφή προτάσεων, είναι το σοβαρό πρόβλημα ότι ήδη δημιουργούνται τέτοιες και πόνος υπάρχει στους άνθρωπους, πόνος, δυσφορία, πόνος δηλαδή, όχι από τα οικονομικά, από γεωπολιτικές αλλαγές, εθνικές απειλές, κινδύνους, ανασφάλειες, οικονομικές φυσικά, τις πραγίες, όλα αυτά. Πάλι δημιουργούνται προϋποθέσεις ακραίας πόλωσης. Και δεν εννοώ όπως αυτά που μπορεί να λέει τώρα η κυβέρνηση, τους φωνάζουν για τις παρακολουθήσεις και λέει μην πολλώνετε. Μα αυτό είναι σοβαρό. Άμα έχουν γίνει παρακολουθήσεις είναι κάτι τρομακτικό, έτσι. Δηλαδή δεν έχω ακούσει κάποιο καθηγητή που να συντάσσεται με τη μεριά της κυβέρνησης και του Ντογιάκου. Όλοι οι καθηγητές, ειδικά συνταγματικού δικαίου από ό,τι βλέπω, είναι μονοκούκι. Αλλά δεν ήθελα να πω αυτό. Θέλω να πω ότι πολλοί άνθρωποι κοιτάνε τις συζητήσεις που γίνονται στην τηλεόραση, στο YouTube, σε όλα αυτά, και από την αρχή προσπαθούν να καταλάβουν αν είναι αυτό που τους αρέσει σύμφωνα με τον πόνο. Δεν το λέω υποτιμητικά, το λέω με την καλή έννοια, αλλά αυτός ο πόνος και η δυσφορία και ο θυμός δημιουργούν τέτοια σκληρή προσήλωση σε κάποια ζητήματα που είναι της προτιμήσεως ή του μίσους τους, που σου δίνουν την αίσθηση ότι δυσκολεύεται πια ο άνθρωπος να εμπλουτιστεί με νέα στοιχεία. Δηλαδή θέλει να ακούσει, λέει μπράβο, πες τα, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ή λέει κάτι ο άλλος που του δημιουργεί μίσος και αρχίζει, βρίζει άσχημα δηλαδή, να μην πούμε το, και μην πούμε στο ραδιοτηλεοπτικό, αρχίζει και βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτή την άλλη γραμμή, τέλος πάντων, και έτσι βλέπω ότι μέσα στο λαό, ας αφήσουμε τα κόμματα, μέσα στο λαό δημιουργούνται προϋποθέσεις βαθιού διχασμού. Μα βλέπω τώρα με τη Βασιλεία, υπήρχαν πολλοί που ήταν υπέρ, αλλά προσπαθούν να το κρύψουν, εντάξει. Ο άλλος είναι κατά, αλλά δεν άκουσα λόγους σοβαρούς. Δηλαδή έκανε αυτό, έκανε εκείνο, έκανε το άλλο. Και αν δεν είχε κάνει, εγώ... Ναι, αν δεν είχε κάνει. Ναι, εγώ δεν επισέρχομαι σε αυτό. Μιλάω λογικά σε επίπεδο ενιών. Δηλαδή και πραγματικότητας. Είναι η Βασιλεία αρμόδια για σήμερα, είναι το κατάλληλο καθεστώς. Αυτά είναι τα στραβά της, ας πούμε. Δεν κάθεσε να λέω, έκανε αυτό, όχι, ο άλλος λέει κάτι άλλο και δεν μπορείς να βγάλεις και άκρη ποιος έκανε τι. Δηλαδή θα πεις ή όλοι είχαν δίκιο ή όλοι είχαν άδικο. Τι να πω. Δεν είναι όμως αυτό το επίπεδο οι άνθρωποι. Πρέπει να μάθουν αντί να ξεσπάνε το θυμό τους, τα αποθυμένα τους, τις ιδεολογικές τους προσκολλήσεις κτλ. Να αρχίσουν να σκέφτονται με άλλα κριτήρια. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχει τόσος θόρυβος γύρω-γύρω που ο άλλος πει καλά τώρα μωρέ εσύ τι μας λες τώρα. Κάθομαι εγώ να... Ναι, αλλά θα αναγκαστεί να το κάνει. Αν δεν παλέψεις, όπως λέει και ο Μπρεχτ, είτε φταίει είτε όχι, αν δεν μπορείς να παλέψεις, θα πεθάνεις και
Εδώ, αυτό το βιβλίο που έχεις γράψει, το οποίο γύρω από αυτό οργανώνουμε και τις συζητήσεις και τις εκπομπές αυτές κλπ, νομίζω είναι πάρα πολύ χρήσιμο για αυτό. Δηλαδή για να δοθεί κίνητρο, μια παρότριση σε πολλούς ανθρώπους που ήδη είναι σε μεγάλο βαθμό ελεύθεροι από πολλές τυπικούρες, κομματικές, ιδεολογικές κλπ, αλλά που διατρέχουν τον κίνδυνο της φοβερής πόλωσης. Χωρίς να σημαίνει ότι θα βρίσουν το ένα κόμμα γιατί τους καλύπτει το άλλο. Μπορεί να τα βρίσουν όλα, αλλά αισθάνονται αδιέξοδο. Νομίζω ότι σε αυτό το αδιέξοδο δίνει απάντηση το βιβλίο. Δηλαδή να εργαστεί κανείς με τον εαυτό του, με τον φίλο του, την γυναίκα του, τους ανθρώπους που είναι κοντά του, το περιβάλλον του το ευρύτερο, για έναν επαναπροσδιορισμό των ενιών. Να φύγουμε από αυτή την καταπιεστική ιστορικότητα των ενιών, γιατί για όλα υπάρχει κάτι καινούριο. Οι έννοιες πρέπει να δοκιμάσονται στην ιστορία, αλλά πρέπει να είναι και ελεύθερες από την ιστορία. Μπράβο, πολύ σωστά. Από τα ιστορικά γεγονότα. Στο τελευταίο άρθρο που θα το δημοσιεύσω αύριο μόνο θα δημοσιευθεί, έχω γράψει αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτό το θέμα, άλλο είναι, αλλά δεν έχει σημασία. Πρέπει να απελευθερωθούν από την ιστορικότητα. Δηλαδή, λες του αλληνού ότι ο Χριστός μίλησε για την αγάπη. Θα σου πει αμέσως, πολυβόλο, κατευθείαν. Έκαναν αυτό οι εκκλησίες, έκαναν την Ιερά Εξάρτηση, έκαναν αυτό το άλλο. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός. Είναι άνθρωποι. Ήταν άλλοι, ήταν ιδιωτελείς, άλλοι ήταν χαζοί, άλλοι δεν ξέραν τι να κάνουν. Δηλαδή, οι άνθρωποι είμαστε περιορισμένα όντα. Ξαναδείς την έννοια. Μόνο σου, κάτω από ένα άλλο φως. Δηλαδή, γιατί να περιορίζεσαι. Αυτό γίνεται και με τα πολιτικά, έτσι. Με όλα τα θέματα. Γι' αυτό εγώ όταν το έγραψα δεν αισθανόμουν καμία προσκόλληση στα. Το πήρα ενοιολογικά. Και αισθανόμουν ήρεμα. Τέλος πάντων. Ναι, στο επόμενο θα μιλήσουμε για την τεχνολογία μάλλον. Αλλά να μην κάνουμε μετά από ένα μήνα μόνο. Ναι, γιατί λέμε, εσύ λες μια εβδομάδα, εγώ έλεγα κάθε 15, αλλά τέλος πάντων. Ωραία. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε τους φίλους. Θα σας καληνυχτήσουμε, θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε. Ελπίζουμε σε 5-10 μέρες. Γεια σας. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.